Μπράβο, Λένη, θα κατάφερες. Πρέπει να έχει πολύ επιτυχία αυτή η στήλη, ε. Πάμε καλά, δω. Βέβαια. Μα είναι τα πιο έτσι, ευχάριστα και αυθόρμητα πράγματα στην τηλεόραση. Καταρχήν, ναι, καλώς ήρθες, Ειρήνη μου. Γεια σας. Και η δικιά σου στήλη πάει πάρα πολύ καλά και μας τη ζητάει ο κόσμος. Χαίρομαι πολύ. Την προηγούμενη φορά που είπες ότι θα μιλήσουμε για το ανοσοπητικό, δηλαδή τι πρέπει να τρώμε για να μην κρυώνουμε, γιατί αυτό τον καιρό γίνεται χαμός με τις ιώσεις. Ξέρεις πόσα τηλέφωνα είχαμε και πόσος κόσμος το ήθελε. Χαίρομαι πολύ και να το κάνουμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε σήμερα με απλά εύκολα πράγματα. Τα πούμε πολύ εύκολα που τα έχουμε όλοι στο ψυγείο. Και μπορούμε να τα καθιερώσουμε για να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να τονωθεί. Για πάμε να πούμε ότι οι συμβουλές που λέμε είναι και για αυτούς που είναι ήδη άρρωστοι, για να αυξήσουν ανοσοποιητικό και άρα να ξεπεράσουν πιο γρήγορα την ασθένεια, και για αυτούς που δεν θέλουν να αρρωστήσουν. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη βιταμίνη C που είναι ο βασιλιάς του ανοσοποιητικού, το γνωρίζουμε όλοι. Πολύ απλά πράγματα για να τη βάλουμε στη ζωή μας είναι ο φρεσκοστημένος φυσικά χυμός από εσπεριδοειδή, πορτοκαλιού ή λεμονιού. Το λεμόνι έχει διπλάσια βιταμίνη C από το πορτοκάλι, άρα μπορεί να μπει σε ένα χυμό. Όπως και το μανταρίνι. Οι πιπεριές, πράσινη, κόκκινη κτλ. Καθημερινά επίσης τη σαλάτα είναι μια προσθήκη που θα ανεβάσει κατευθείαν τη βιταμίνη C της ημέρας. Τα λαχανικά όπως μπρόκολο, κουνουπίδι, τα χειμωνιάτικα, είτε σε σούπα είτε σε σαλάτα που το λέμε συνέχεια αυτές τις μέρες, χρησιμοποιήστε τα παντού και καθημερινά. Ακτινίδιο επίσης βασιλιά στη βιταμίνη C και πάρα πολύ καλό για το δέρμα. Όπως και τα μυρωδικά στο φαγητό όπως είναι ο μαϊντανός και ο άνηθος επίσης έχουν βιταμίνη C. Οπότε βάλτε τα προς το τέλος της μαγειρικής, μην τα βάλετε στην αρχή, γιατί η βιταμίνη C είναι η πρώτη που καταστρέφεται. Και βάλτε όσο περισσότερο μπορείτε, όσο περισσότερο αντέχει η γεύση σας. Λοιπόν, άρα μετά τη βιταμίνη C πάμε στο επόμενο στοιχείο που είναι ο βασιλιάς του ανοσοποιητικού, είναι ο ψευδάργυρος. Υπάρχει σε όλα τα θαλασσινά, στο καβούρι και στα στρίδια πολύ, αλλά μπορούμε να βρούμε επίσης ψευδάργυρο σε τροφές όπως είναι τα μύδια, το καλαμάρι, το χταπόδι, δηλαδή σε όλα τα θαλασσινά. Το ψάρι επίσης περιέχει ψευδάργυρο, το μοσχάρι, το αυγό είναι τροφές που αυτό το διάστημα πρέπει να τις έχουμε στη διατροφή μας οπωσδήποτε. Ανάλογα τώρα με την ηλικία, το ψάρι περισσότερο και στις μεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή και 2 με 3 φορές την εβδομάδα, και τα μικρά ψάρια, δεν είναι ανάγκη να είναι μεγάλα, το μοσχάρι στις μικρές ηλικίες και 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Τέλος, ο κολοκυθόσπορος είναι μια τροφή η οποία είναι και αγχολητική, ειδικά όταν είναι ανάλατο το βράδυ, μπορούμε να το έχουμε στην τηλεόραση. Και βοηθάει να ανεβάζουμε το ανοσοποιητικό και να προστατευόμαστε έτσι από ασθένειες. Πάμε στην τρίτη κατηγορία, προβιωτικά, γιατί όταν μιλάμε για ανοσοποιητικό, μιλάμε και για το ανοσοποιητικό του εντέρου μας. Mm-hmm. Τα προβιωτικά είναι ουσίες που φτιάχνουν τη χλωρίδα του εντέρου. Υπάρχουν φυσικά στο γιαούρτι και στο ξινόγαλα, καθώς και σε τρόφιμα που είναι εμπλουτισμένα. Γιαούρτι ή ξινόγαλα σε αυτούς που θέλουν να τα καθιερώσουν καθημερινά και καλύτερα νωρίς το πρωί ή το βράδυ πριν κοιμηθούμε. Λοιπόν, τα φλαβονοειδή είναι η τέταρτη κατηγορία και είναι πάρα πολύ ισχυρές χημικές ουσίες που υπάρχουν φυσικά στα φρούτα και στα λαχανικά, αλλά και σε άλλες ουσίες όπως είναι η βρώμη, όπως είναι το κόκκινο κρασί, όπως είναι το πράσινο τσάι, όπως είναι ο χυμός του σταφυλιού. Γι' αυτό λέμε ότι και το κρασί κάνει καλό και ότι μπορούμε να έχουμε 1-2 ποτηράκια την ημέρα. Οι γυναίκες 1, οι άντρες 2. Είναι ουσίες που είναι διαφορετικές από τις βιταμίνες, έχουν πάρα πολύ ισχυρή δράση στο ανοσοποιητικό. Επομένως, όταν είστε ήδη άρρωστοι, αντί για κρασί, προτιμήστε το πράσινο τσάι. Αν θέλετε για πρόληψη, ο χυμός των σταφυλιών ή το κόκκινο κρασί επίσης κάνει την ίδια δουλειά. Το ίδιο και η βρώμη στο πρωινό. Βρώμη είναι το γνωστό κουάκερ. Mm-hmm. Το ξέρουμε πια. Το σκόρδο για όποιον το αντέχει. Επίσης, γύρω του μάλλον. Ναι, μάλλον η γύρω δεν θα. Αυτό, αλλά ποιος είναι μόνος του λοιπόν, μπορεί να καταναλώνει άφθονο το σκόρδο και κυρίως ομό. Για τους υπόλοιπους που δεν είναι στο φαγητό, υπάρχει και σε ταμπλέτες και σε άοσμη μορφή πια και αποδεδειγμένα με κλινικές μελέτες βελτιώνει το ανοσοποιητικό. Τώρα, ας πούμε και για κάποια ελιξίρια που αυτόν τον καιρό με ρωτάνε πάρα πολύ. Για ουσίες και βότανο, όπως είναι η χινάκια, η πρόπολη και το τζίνζενγκ. Αυτά τα τρία είναι τα πιο βασικά για την τόνωση στο κρυολόγημα και για την πρόληψη για το κρυολόγημα. Λοιπόν, η χινάκια είναι ένα βότανο το οποίο έχει αντιμικροβιακή δράση, λειτουργεί κατά της καταρροής και συμβάλλει στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού. Συνδυάζεται σε συμπληρώματα στο φαρμακείο, θα τη βρούμε, είτε σε φακελάκια για να το κάνουμε τσάι, είτε σε κάψουλες. Και συνήθως είναι συνδυασμένη με βιταμίνες
βιταμίνη C και ψευδάργυρο, οπότε δρά τέλεια για το ανοσοποιητικό. Αυτό είτε είμαστε στα πρόθυρα κρυολογήματος, είτε δεν θέλουμε. Έχουμε μια δύσκολη εβδομάδα και δεν θέλουμε. Μπορούμε και για 1, 2, 3 μήνες να το παίρνουμε άφοβα, χωρίς να επιβαρύνουμε τον οργανισμό μας. Το δεύτερο είναι η πρόπολη, η οποία φαντάζομαι την έχετε ακουστά προϊόν από τη μέλισσα κτλ. Προλαμβάνει το κρυολόγημα, συστήνεται για το βήχα, τον πονόλυμο, υπάρχει σε καραμέλες, υπάρχει σε σιρόπι. Όπως υπάρχει και για, επειδή πολλοί κόσμος έχει καταρροή αυτές τις μέρες, υπάρχει σε μορφή συνδυασμένη με θαλασσινό νερό η πρόπολη, που αυξάνει, βοηθάει μάλλον στην καταρροή. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε καθημερινά σαν πλύση εσωτερική για τον οργανισμό μας. Τέλος, το τζίνζεγκ είναι φυσικό τονωτικό για τη γενική τόνωση του οργανισμού. Το δίνουμε πολλές φορές και σε άντρες που δυσκολεύονται να τεκνοποιήσουν, δηλαδή κάνει καλό και σε αυτό. Έχει ισχυρή ανοσοπροστατευτική δράση και βοηθάει σίγουρα στα συμπτώματα του κρυολογήματος. Ειρήνη, βλέπεις ότι σε ακούγαμε άλλα, λες. Δεν ρωτήσατε πρώτη φορά. Γιατί τα. Θα σας αφήσω αυτές τις αφήσω και στα παιδιά εδώ και σε όλους, γιατί είναι καλό να πω ότι όλα αυτά συστήνονται και για παιδιά, μπορούν να τα καταναλώνουν. Εμείς θα τα ανεβάσουμε και στο Facebook και στο Twitter για να μπορεί ο κόσμος να τα βρει. Και εγώ το ίδιο. Μπορείτε εσείς βέβαια να μπείτε στο Facebook Κορίτσια για Σπίτι ή στο Twitter Κορίτσια για Σπίτι και να βρείτε όλα αυτά που μας είπε μόλις η Ειρήνη Πασχαλέρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και μακριά από αρρώστιες. Έτσι ακριβώς.